Για τους γονείς και μαζί με τους γονείς των παιδιών μας. Για την παιδαγωγική μας υπόσταση και αξιοπρέπεια. Σήμερα σε όλη τη χώρα μέσα από 50 συγκεντρώσεις μιλάνε χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Η απεργία και ο αγώνας μας δεν μπορούν να διωχθούν. Η κυβέρνηση επιχείρησε χθες με μια άθλια ενέργεια, όχι μόνο όπως μας έχει συνηθίσει, να κηρύξει δικαστικά παράνομη την απεργία αποχή από τη λεγόμενη αξιολόγηση όπως το έχει κάνει πάνω από 10 φορές, αλλά επιχείρησε και ποινικοποίησε και το ίδιο το δικαίωμα στην απεργία. Πρόκειται για πρωτοφανή κίνηση αυταρχισμού στη μεγαλύτερη ομοσπονδία του Δημοσίου, αναμενόμενη κίνηση όμως, αφού είναι ζορισμένη, γιατί δείχνουμε ότι έχουμε δύναμη. Αναμενόμενη, γιατί ως γνωστό η απεργία είναι μια δοκιμασμένη, αποτελεσματική και με υψηλό συμβολισμό μορφή πάλης, κατεκτημένη κυριολεκτικά με αίμα. Όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ και άλλοι τόσοι δίνουμε απάντηση ότι ο αυταρχισμός δεν θα περάσει και ότι η απεργία γίνεται και με απόφαση της ΑΔΔ και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων κοιτάει και στέκεται στο πλευρό μας. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Δεν θα μας καταδικάσουν να ζούμε με 776 ευρώ οι νεοδιόριστοι, με 1000 ευρώ οι αναπληρωτές, με ακρίβεια, νίκια, ρεύμα, φωτιά. Σήμερα το χαμένο μεροκάματο είναι πολύ μικρότερο μπροστά στους 6 μισθούς που έχουμε χάσει στις συνολικές αιτήσεις απολαβές μας τα 12 τελευταία χρόνια. Μπροστά στα κλεμμένα δώρα των Χριστουγέννων, του Πάσχα, στον κλεμμένο 13ο και 14ο μισθό, στα κλεμμένα μισθολογικά κλιμάκια του 16-17 που μας κάνουν να προσεγγίζεται το μισό σχεδόν εισόδημά μας ως χαμένο από τη δεκαετία του 90. Μπορεί να μην υπάρχουν λεφτόδεντρα, όπως δήλωσε προκλητικά ο Πρωθυπουργός για τους εργαζόμενους, μπορεί εξίσου προκλητικά να διαφήμισε το μισό ευρώ αύξηση που θα μας δώσει από τον Απρίλιο του 2025 την ημέρα, όμως εμείς ξέρουμε ότι χορεύουν δις για άλλους από το δικό μας μόχθο. 770 εκατομμύρια είναι τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων. Πάνω από 11 δις είναι ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. 7 δις είναι το πλεώνασμα που πληρώσαμε όλοι εμείς από το μόχθο μας το πρώτο εξάμηνο. Την ίδια ώρα δις δίνονται σε πολεμικές δαπάνες και σφαγιάζονται γυναικόπαιδα, γίνονται στάχτη σχολεία, νοσοκομεία. Οι εκπαιδευτικοί δεν σιωπούμε και δεν κρύβουμε από τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή ότι η ανθρωπότητα συγκλονίζεται από αιματηρούς πολέμους στην καρδιά της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή, στην αιματοβαμμένη Παλαιστίνη, εκεί που εκτιλήσεται μια Αφρική. Ωστόσο για τους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχουν ούτε ορισμένες εκατοντάδες ευρώ για νίκη, ούτε για αναλώσιμα στα σχολεία. Για ποιο λόγο? Γιατί όπως η δημόσια υγεία, έτσι και η δημόσια παιδεία λογαριάζονται ως κόστος. Γι' αυτό εξοικονομούν εκπαιδευτικούς, συγχωνεύοντας τμήματα, κι ας είναι αντιπαιδαγωγικό. Γι' αυτό κλείνουν σχολεία, γι' αυτό τεντώνουν τους συναδέλφους στα σχολεία που υπερβαίνουν τον εαυτό τους για να καλύψουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες σε πολυπληθέστερα τμήματα, στα ολοήμερα, στα τμήματα ένταξης, στα νηπιαγωγεία. Γι' αυτό και μια σειρά ειδικότητες είτε λείπουν είτε σήμερα μοιράζονται ως και 5 σχολεία και εδώ στο νησί μας. Γι' αυτό και δεν καλύπτονται οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες. Γι' αυτό ακόμη και το ζήτημα της μεταφοράς των παιδιών δεν έχει λυθεί ολοκληρωτικά στο νησί μας. Γι' αυτό και τα σχολεία είναι υπέργυρα, χωρίς ουσιαστική ολοκληρωμένη συντήρηση. Όλοι όσοι μας έφτασαν εδώ θέλουν τάχα και να αξιολογήσουν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για το καλό μας. Αυτά που ζούμε όμως είναι η πρόγευση της αξιολόγησής τους, σχολεία πολλών ταχυτήτων και κατηγοριών που θα ψάχνουν με σκεφτούς εκπαιδευτικούς, χρήματα και μάνατζερ, σχολεία με γονείς χρηματοδότες, σε μια ιδιωτικοποιημένη εκπαίδευση όπως γίνεται και αλλού στην Ευρώπη.